Κύριε Τελιγιορίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μια συνέντευξη στη Σέντρα, περίπου 15 μέρες πριν τις εκλογές, κρίσιμες εκλογές. Βρισκόμαστε στον προφήτη Λία. Είναι ένα από τα πράγματα που γίνανε κατά τη θητεία σας, που συμμετείχατε ενεργά στο να γίνει πράξη, ήταν η νομοποίηση των κτηρίων του βουνού και η παραχώρησή τους στο Σύλλογο Φύλων Περιβάλλοντος. Θέλω να αρχίσουμε από αυτά που γίνανε. Μετά να πούμε και αυτά που δεν γίνανε, αλλά πούμε πρώτα αυτά που γίνανε. Καταρχάς να πούμε ότι βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης της Καστοριάς. Είμαστε τυχεροί γιατί ζούμε σε μια όμορφη πόλη, η οποία είναι το στολίδι της Μακεδονίας και γιατί όχι και της Ελλάδας. Η πόλη λοιπόν αυτή, παρόλο που είναι από φυσική ομορφιά, νομίζω ότι από φυσική ομορφιά πάρα πολύ ωραία, τα τελευταία χρόνια δεν δόθηκε στην πόλη η βαρύτητα που έπρεπε να δοθεί από τα πολιτικά πρόσωπα που ηγήθηκαν στην πόλη αυτή, ώστε να μπορέσει να έχει ένα καλύτερο μέλλον και μια καλύτερη καθημερινότητα και για τους πολίτες. Στη διάρκεια λοιπόν αυτής της τετραετίας που είχα την τιμή και την ευθύνη να εκπροσωπώ την Καστοριά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, προσπάθησα για την πόλη μου να είμαι χρήσιμη, ώστε να της δώσουμε την δυνατότητα να έχει μία άλλη προοπτική. Στην διάρκεια λοιπόν των χρόνων αυτών, μικρά ή μεγάλα θέματα επιχειρήσαμε να τα λύσουμε και νομίζω ότι η κυβέρνηση σήμερα, παρόλο που κάποιοι προσπαθούν να μηδενίσουν το έργο της, έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό έργο στην Καστοριά. Ένα από αυτά είναι και αυτό που είπατε στην αρχή, η νομιμοποίηση των τριών κτηρίων του βουνού, κτίρια τα οποία φροντίζει εδώ και δεκαετίες ο Σύλλογος Φύλων Περιβάλλοντος, ένας από τους πιο σημαντικούς και πιο μακροχρόνια από άποψη δραστηριότητας συλλόγους. Ο Σύλλογος λοιπόν Φύλων Περιβάλλοντος εδώ και δεκαετίες είναι αυτός που φροντίζει την ομορφιά αυτής της πόλης και φροντίζει και τα κτίρια που είναι στο βουνό, τα οποία με δική του ευθύνη έχουν την συντήρησή τους. Παρ' όλα αυτά δεν είχε λυθεί το πρόβλημα, τα κτίρια αυτά δεν ήταν νόμιμα και δεν υπήρχε η δυνατότητα από τη στιγμή που δεν υπήρχε νομιμοποίηση της παραχώρησής τους, ώστε να μπορούν να τα αξιοποιούν και τυπικά με νόμιμο τρόπο. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με την αποκεντρωμένη διοίκηση της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, προχωρήσαμε άμεσα στην νομιμοποίηση των κτηρίων μετά από 40 ολόκληρα χρόνια και δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος με υπογραφή του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος του κυρίου Φάμελου η παραχώρηση της χρήσης των κτηρίων. Μιλάμε για το κτίριο του προφήτη Ηλία, για την καφετέρια, μιλάμε για το κτίριο του Αϊθανάση και το κτίριο που βρίσκεται λίγο πιο κάτω όπου στεγάζονται και οι πρόσκοποι. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό, ώστε ο Σύλλογος να μπορεί λοιπόν να δραστηριοποιείται, να έχει και αυτός κάποια έσοδα για να μπορεί να προσφέρει ακόμη περισσότερα στην πόλη μας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά αξίζουν τα συγχαρητήριά μας, γιατί χωρίς κανένα προσωπικό όφελος, με ανιδιοτελή προσφορά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσφέρουν σε αυτή την πόλη και νομίζω ότι ήταν ηθική μας υποχρέωση να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Να πούμε μεταξύ άλλων ήταν και η νομιμοποίηση του εκθετηρίου. Είναι γνωστό, αλλά θέλω να ρωτήσω, σημαντικό βέβαια, γιατί όπως είχε πει και ο πρόεδρος, ο απερχόμενος ο κ. Κοριτσίδης και ο νυν, ο κ. Τσούκας, δίνει μια ευκαιρία να αξιοποιηθεί αυτό το κτίριο και για περισσότερες δράσεις, φυσικά πρώτα αρχικά για τη Γούνα, αλλά και για άλλες δράσεις. Να ρωτήσω, φτάνει και πόσο σημαντικό ήταν για να μπορέσει κάποια στιγμή να γυρίσει αυτή η δεινή θέση στην οποία βρίσκεται η γουνοποιία της Καστοριάς? Η γουνοποιία πράγματι τα τελευταία χρόνια περνάει μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση, η οποία προφανώς δεν οφείλεται στην οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα, αλλά είναι σε διεθνείς παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στον κλάδο της γουνοποιίας.
Μέσα σε αυτό λοιπόν το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον για τον κλάδο της γονοποιίας, εμείς από τη δική μας πλευρά από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θέλουμε να στηρίξουμε τον κλάδο και αυτό μπόρεσε να γίνει με πάρα πολλούς τρόπους, είτε με την χρηματοδότηση και την βοήθεια στους φορείς της Γούνας για τη συμμετοχή τους σε εκθεσιακά γεγονότα του εξωτερικού, είτε και για άλλα θέματα τα οποία κατά καιρούς επιλύσαμε σε συνεργασία και με την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, αλλά και με το Σύνδεσμο Ελλήνων Γουνοποιών και το Σύνδεσμο Προφητηλία. Ένα από τα αιτήματα λοιπόν που υπήρχε ήταν η νομιμοποίηση του εκθετηρίου, το οποίο είναι ένα κτίριο που και αυτό για πάρα πολλά χρόνια δεν ήταν νομιμοποιημένο, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα ακόμη και στην λειτουργία του όταν γινόταν εκθεσιακά γεγονότα να υπάρχει πάντα ο πέλεκης των προστήμων με αποκορύφωμα το πολύ μεγάλο πρόστιμο που είχε δοθεί πριν από 2,5 περίπου χρόνια του 1.200.000 ευρώ. Ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι όταν συνεργάζεσαι, όταν υπάρχει συνέργεια και η συνεννόηση, τα θέματα μπορούν και πρέπει να επιλύονται. Ήταν λοιπόν πολιτική βούληση της δικής μας κυβέρνησης να επιληθεί αυτό το πρόβλημα, παρόλο που τα προηγούμενα χρόνια αυτό που λέγανε άλλα πολιτικά πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για να λύνουν τα θέματα αυτά ήταν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση, έγινε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας και το αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει ειδική νομοθετική διάταξη στο νόμο Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις, όπου επιτρέπεται πλέον η χρήση εκθεσιακών κτηρίων και η νομιμοποίησή τους σε χώρους οικιστικούς, σε ζώνη οικιστικού ελέγχου. Έτσι λοιπόν έγινε η νομιμοποίηση του κτηρίου, αποτέλεσμα αυτού ήταν να σβηστεί και το πρόστιμο και να μπορεί πλέον ο κλάδος και οι γουνοποίοι γενικότερα να μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το κτίριο, όχι μόνο για τις εκθέσεις της Γούνας, αλλά και για άλλα εκθεσιακά γεγονότα και πράγματι η διοίκηση του Συνδέσμου Προφητηλία και η απερχόμενη και η καινούρια έχει ήδη μια συνεργασία με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που νομίζω ότι μπορεί να καταστήσει το εκθεσιακό αυτό κέντρο, ένα κέντρο και για άλλες εκθέσεις, για αγροτικά προϊόντα, για προβολή του τουρισμού. Πιστεύω ότι μπορεί να αξιοποιηθεί από εδώ και πέρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αφού μπήκαμε στο Υπουργείο Ενέργειας, να μείνουμε λίγο εκεί, να δούμε ποιος είναι ο ορίζοντας για το πολυδιαφημισμένο και από τον απερχόμενο Περιφερειάρχη, αλλά και από τους υπουργούς της κυβέρνησής σας, φυσικό αέριο. Στην Καστοριά, στο Άργος, στο Μανιάκι. Η Περιφερειακή Αρχή υπό τον κύριο Καρυπίδη πράγματι έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να αλλάξει αυτό που συνέβαινε, το γεγονός δηλαδή να περνάει ο αγωγός ΤΑΠΑ από την περιοχή μας, αλλά να μην υπάρχει, ακριβώς, αλλά να μην αγγίζει και να μην υπάρχει η δυνατότητα παροχής φυσικού αερίου στην πόλη της Καστοριάς. Σε συνεργασία λοιπόν με το Υπουργείο Ενέργειας και με την προηγούμενη πολιτική ηγεσία από την εποχή του κυρίου Σκουρλέτη και βέβαια με τον κύριο Σταθάκη καταλήξαμε να υπάρξει μια πολύ θετική εξέλιξη για την περιοχή. Στην περιοχή υπάρχουν πλέον οι δυνατότητες και για την Καστοριά και για το Άργος Οριστικό και για το Μανιάκι να έχει παροχή φυσικού αερίου, καθώς στο σημείο εξόδου που υπήρχε στην Ποριά μπορεί πλέον να γίνει η μετατροπή, να γίνει δηλαδή ένας υποσταθμός όπου μετατρέπεται η υψηλή τάση σε χαμηλή τάση για να μπορεί να γίνει αυτή η πολύ σημαντική διαδικασία. Έτσι λοιπόν το επόμενο διάστημα η πόλη της Καστοριάς με το πέρας των εργασιών του αγωγού θα έχει τη δυνατότητα να έχουμε ένα δίκτυο διανομής στα τρία αστικά κέντρα στα χαρακτηρίσω της περιοχής και αυτό νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα έχουμε μειωμένο κόστος στην ενέργεια και ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπου έχουμε και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, πολύμηνους χειμώνες και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ λοιπόν ότι το γεγονός ότι δεν υπήρχε αυτή η πρόβλεψη ήταν αν μη τι άλλο μια παράληψη η οποία
δεν μπορεί να περάσει έτσι απαρατήρητη. Η παράληψη λοιπόν αυτή πλέον δεν υπάρχει και μπορούμε να πούμε ότι το δίκτυο θα είναι στην υπηρεσία και της πόλης της Καστοριάς και απλά ο αγωγός δεν θα περνάει μόνο από την πόλη. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα στα πανεπιστήμια. Ήταν ένα από τα πράγματα που βάλατε τη σφραγίδα σας, το ανακοινώσατε με ιδιαίτερη χαρά. Υπάρχει μια κριτική ότι έγινε επειδή έρχονται εκλογές, ότι θέλουν να δώσουν κάτι που τελικά δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Ποια είναι η δική σας γνώμη? Είχατε μιλήσει για περίπου 4.000 φοιτητές στο πλήρη άνοιγμα των σχολών με όλα τα έτη. Και θέλω να συμπληρώσω και αν πιστεύετε, βέβαια, εάν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, εάν δεν θα γίνουν, δεν θα πραγματοποιηθούν οι αλλαγές αυτές. Θέλω να σας πω ότι στην προσπάθεια αυτή είχα μία μοναχική πορεία, δυστυχώς. Και το λέω αυτό γιατί δεν υπήρξε η συνεργασία που θα έπρεπε να υπάρχει, ώστε όλοι μαζί να προχωρήσουμε σε αυτή την προσπάθεια. Αν εξαιρέσουμε μία σύσκεψη που είχε γίνει στην περιφέρεια, όπου πολλοί ήταν από αυτούς που συμμετείχαν που λέγανε ότι ναι, πρέπει να διεκδικήσουμε, νομίζω ότι και αυτό δεν ήταν ειλικρινές από όλους. Και το λέω αυτό γιατί εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν το υποδέχθηκαν όπως θα έπρεπε να το υποδεχθούν. Εγώ, κύριε Πετρόπουλε, θέλω να σας πω ότι νιώθω πολύ περήφανη για αυτό που καταφέραμε. Η Καστοριά πλέον αποκτά μια πάρα πολύ σημαντική πανεπιστημιακή μονάδα. Παρόλο που πολλοί λέγανε ότι ακόμη και τα τρία πανεπιστημιακά τμήματα θα κλείσουν, τα τρία τμήματα του ΤΕΗ θα κλείσουν και θα μείνει μόνο ένα, διαψεύστηκαν. Πλέον η Καστοριά, στην Καστοριά με την συγχώνευση του Πανεπιστημίου και του ΤΕΗ, τα τρία τμήματα που ήδη υπάρχουν γίνονται πανεπιστημιακά, των οικονομικών, των ψηφιακών μέσων και της πληροφορικής, και επιπλέον γίνονται δύο νέα τμήματα, το μαθηματικό και το τμήμα της φροντίδας προσχολικής αγωγής. Εκτιμώ ότι αυτό είναι προς το όφελος της πόλης, μια πόλη που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση ολοφθήνει πληθυσμιακά. Νομίζω ότι θα δώσει μία ζωντάνια και μία πνοή ο ερχομός νέων ανθρώπων στην περιοχή μας. Μιλάμε περίπου για 1.000 φοιτητές το χρόνο. Στο διάρκεια λοιπόν των 4 χρόνων σπουδών μιλάμε για 4.000 φοιτητές. Αυτό σημαίνει ότι θα ανοίξει ένας κύκλος εργασιών και οικονομικά η πόλη θα ανασάνει. Πέρα όμως από αυτό, δεν ήταν αυτό το μοναδικό κριτήριο. Το βασικό κριτήριο ήταν ότι πλέον στην πόλη μας δημιουργείται μια βάση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία θα είναι ωφέλιμη για την πόλη. Ταυτόχρονα με τα 5 πανεπιστημιακά τμήματα, τα οποία παρά την δυσπιστία που υπάρχει έχουν μπει στο μηχανογραφικό και το Σεπτέμβριο θα έχουμε τους πρώτους φοιτητές. Πέρα από αυτά, από τη συγχώνευση για τη δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας, η πόλη είναι κερδισμένη επιπλέον με 2 διετή τμήματα σπουδών και με το Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής, το οποίο νομίζω ότι θα δώσει τη δυνατότητα σε αυτή την πόλη, που είναι ένα ανοιχτό αρχιτεκτονικό εργαστήριο, να μπορέσει να αξιοποιήσει την γνώση των επιστημόνων και να προβάλλει και να διαφημίσει την πολιτισμική, την ιστορική και την αρχιτεκτονική της ταυτότητα. Είναι πολύ λυπηρό αυτή η προσπάθεια να μην έχει αγκαλιαστεί από όλους. Και αμέσως μετά να ακούμε από τους εκπροσώπους της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λένε ότι θα καταργήσουν τον νόμο Γαβρόγλου, ότι δεν τους ενδιαφέρει και 70 τμήματα να φέρουμε στην πόλη, αυτούς τους είναι αδιάφορο. Αυτοί λοιπόν που χάσαν την αρχιτεκτονική, αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη με το σχέδιο Αθηνά για το κλείσιμο του τμήματος του Διεθνούς Εμπορίου, το οποίο εμείς ανοίξαμε ξανά το 2017, ξαναπαίρνοντας μετά από 4 χρόνια πρωτοετής φοιτητές, σήμερα αντί να σιωπούν, θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουν και το πολιτικό θράσος
να υπονομεύουν αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια. Μια προσπάθεια που εκτιμώ ότι η πλειοψηφία των πολιτών της Καστοριάς την έχει αγκαλιάσει και ότι θα υποδεχθεί τους νέους φοιτητές και τα νέα αυτά τμήματα σε 2 μόλις μήνες, πραγματικά με τον τρόπο που πρέπει να το κάνει. Και πάλι θα πω ότι ειλικρινά σας μιλάω, νιώθω πάρα πολύ περήφανη, γιατί η Καστοριά πλέον πήρε πίσω κάτι που της είχαν κλέψει με το χάσιμο της αρχιτεκτονικής. Πήρε 2 εισάξιες πανεπιστημιακές σχολές και πλέον μιλάμε για 5 πανεπιστημιακά τμήματα. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το αξιοποιήσει το σύνολο των πολιτών της περιοχής. Από άποψη υποδομών και της πόλης αλλά και του ΤΕΙ και μετέπειτα Πανεπιστημίου, είμαστε έτοιμοι για ένα τέτοιο από βήμα? Άποψη υποδομών είμαστε έτοιμοι. Το κτίριο, οι υποδομές που υπάρχουν στο μέχρι τώρα ΤΕΙ στην Καστοριά είναι αρκετές. Πέρα από αυτό βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και το πρώτο γυμνάσιο, το οποίο, για το οποίο δαπανήθηκαν περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ για να υποδεχθεί την αρχιτεκτονική σχολή, κάτι που δεν έγινε και τον οποίο πιστεύω ότι πρέπει να αξιοποιηθεί τουλάχιστον για τα τμήματα και για το Ινστιτούτο της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής. Δεν έχουμε έλλειψη υποδομών, είχαμε έλλειψη επιλογών. Να περάσουμε λίγο στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ για την Καστοριά. Ήταν από αυτά που καθυστερήσανε λίγο, δίνοντας και μια εντύπωση ότι ψαχνόταν η τοπική νομαρχιακή για το πώς θα συμπληρωθεί αυτό το ψηφοδέλτιο, αντίθετα ας πούμε με τις Νέες Δημοκρατίες που ακουγόταν μια σωρία ονομάτων μέχρι να βγει το τελικό. Λίγο πώς το βλέπετε και τι δυναμική θεωρείτε ότι έχει στις επερχόμενες εκλογές? Το ψηφοδέλτιο καταρτίστηκε από την Νομαρχιακή Επιτροπή. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν δυσκολίες σε αυτό. Θεωρώ ότι είναι ένα ψηφοδέλτιο το οποίο μπορεί να δώσει μια μάχη νικηφόρα παρά τις δύσκολες συνθήκες μετά, ιδιαίτερα από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Εκτιμώ ότι είναι ένα ψηφοδέλτιο δυναμικό που μπορεί να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γιατί θεωρείτε ότι οι ευρωεκλογές ήταν σαν καμπανάκι για τις επερχόμενες, ήταν μια τιμωρία? Και πόσο ρόλο έπαιξε στο αποτέλεσμα αυτών των ευρωεκλογών, αλλά και στις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε τώρα, χωρίς βέβαια πάντα να είναι σωστές, αλλά ένα κλίμα το δίνουν, η Συμφωνία των Πρεσπών? Και το ρωτάμε εδώ από τη Μακεδονία. Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα νομίζω ότι οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες. Καταρχήν υπάρχει μια μεγάλη κόπωση στον κόσμο, γιατί είχαμε μια συσσωρευμένη οικονομική δυσκολία σε αρκετά κομμάτια του πληθυσμού. Εγώ νομίζω όμως ότι το κριτήριο με το οποίο οι πολίτες θα προσέλθουν στην κάλπη στις 7 Ιουλίου είναι τελείως διαφορετικό από αυτό με το οποίο προσήλθαν στις ευρωεκλογές. Εδώ λοιπόν οι πολίτες πλέον εκτιμώ ότι έχουν συνειδητοποιήσει ότι από τις εκλογές αυτές και από το αποτέλεσμά τους θα κριθεί το μέλλον τους. Υπάρχει μια αντιπαράθεση 2 διαφορετικών πολιτικών επιλογών. Εμείς παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες τις οποίες αναλάβαμε το 2015, καταφέραμε με πολύ μεγάλη προσπάθεια να βγάλουμε τη χώρα από την Μνημονιακή Επιτροπή ήδη από τον Αύγουστο του 2018, να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με βάση τις δυνατότητες τις οικονομικές που υπήρχαν την ανθρωπιστική κρίση. Να μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν παιδιά που λιποθυμούσαν στα σχολεία, ότι τα νοσοκομεία μας βρισκόταν σε μια πολύ κακή κατάσταση. Να θυμηθούμε για παράδειγμα για το νοσοκομείο Καστοριάς που προοριζόταν για κέντρο υγείας, όπου δεν υπήρχε το κατάλληλο ιατρικό προσωπικό. Σήμερα δεν υπάρχουν κενά ούτε σε γιατρούς, ούτε σε νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, και πλέον οι πολίτες της Καστοριάς αισθάνονται ασφαλείς όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων της υγείας τους. Είναι αλήθεια να διακόψω, γιατί και μέχρι πρόσφατα υπήρξαν και νέοι γιατροί οι οποίοι ορκίστηκαν και ανέλαβαν θέσεις. Βεβαίως, μόνιμοι γιατροί, επικουρικοί γιατροί. Προχθές ανοίξαμε το Κέντρο Χρονίων Παθήσεων στο Άργος Οριστικό, το οποίο είναι επίσης μια πολύ σημαντική δημόσια δομή στον τομέα της υγείας.
Τώρα για το σκέλος, για το μακεδονικό, πράγματι το μακεδονικό μπορεί να επηρέασε. Εκτιμώ όμως ότι οι πολίτες οι οποίοι πέρα από συναισθηματισμούς μπορούν να κατανοήσουν την γεωπολιτική σημασία αυτής της συμφωνίας, θα καταλάβουν ότι ήταν μια αναγκαία κίνηση. Μια κίνηση η οποία βρίσκεται σε ένα γενικότερο σχεδιασμό μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής από την πλευρά της χώρας μας, η οποία επιδιώκει να έχει σχέσεις καλής γειτονίας, φιλίας και συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες. Και θα μου επιτρέψετε εδώ να σας πω κάτι. Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε μια έντονη προκλητικότητα από την πλευρά της Τουρκίας, ιδιαίτερα στα θέματα που αφορούν την ΑΟΣ της Κύπρου. Και εδώ θέλω εγώ να ρωτήσω τους πολίτες, φαντάζεστε εάν σε αυτήν την κρίση, εάν ουμιγέννητο έχουμε μια κλιμάκωση της έντασης, φαντάζεστε πως πιο δύσκολη θα ήταν η θέση της χώρας, αν για παράδειγμα τον εναέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας τον έλεγχε η τουρκική στρατιωτική αεροπορία. Σήμερα η Ελλάδα λοιπόν ελέγχει τον εναέριο χώρο της γειτονικής χώρας ως απότοκο αποτέλεσμα της συμφωνίας αυτής. Και πιστεύω ότι η συμφωνία αυτή στην πράξη θα αποδείξει ότι είναι μια συμφωνία προς όφελος των εθνικών συμφερόντων. Λύνεται μια βαλκανική εκκρεμότητα, μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Και ειλικρινά, κύριε Πετρόπουλε, εγώ πολλές φορές δεν μπορώ να κατανοήσω εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες λέγανε ότι θα πρέπει να πάμε με μια κοινή, μια ενιαία εθνική γραμμή στο όνομα της γειτονικής χώρας που να περιλαμβάνει έναν γεωγραφικό προσδιορισμό και έργα όμνες, πως σήμερα έρχονται και κατακρίνουν την κυβέρνηση για τη συμφωνία αυτή. Είναι υποκριτικό, πιστεύω, αυτό που κάνουν, και αυτό φαίνεται άλλωστε και από τις τελευταίες δηλώσεις, ιδιαίτερα από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι η συμφωνία αυτή θα τηρηθεί κατά γράμμα. Και αυτό ήταν κάτι που ήθελα να το ρωτήσω στη συνέχεια. Και το είπε και η υψηλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο στόχος πλέον είναι να τηρηθεί η συμφωνία. Και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Από τη δική σας εμπειρία, είναι δύσκολο να τηρηθεί η συμφωνία από την πλευρά των Σκοπιανών? Κοιτάξτε, εμείς βρισκόμαστε τώρα σε μια ευτυχή συγκυρία, όπου στην Βόρεια Μακεδονία υπάρχει μια πολιτική ηγεσία, η οποία με τον κύριο Ζάεφ είναι μια πολιτική ηγεσία που επιδιώκει την φιλία και τη συνεργασία στα Βαλκάνια. Νομίζω ότι αυτές οι δυνάμεις πρέπει να επικρατήσουν και στις δύο χώρες και όχι οι ακραίες φωνές, ώστε να μπορέσει η συμφωνία αυτή στην πράξη να είναι επωφελία των λαών μας. Και μια τελευταία ερώτηση. Μιλήσαμε για τα έργα, μιλήσαμε για αυτά που γίνανε. Το φευγείο της Καστοριάς είναι μεγάλο, ιδίως από τη νέα γενιά. Είναι εμφανές όχι στα χρόνια της δικιάς σας μόνο διακυβέρνησης, από την αρχή των μνημονίων. Το είδαμε, το βλέπουμε κάθε μέρα στη Μητροπόλεω, στους δρόμους μας, παντού. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα και τι θα κάνετε εσείς αν τελικά εκλεγείτε, ώστε να ανακοπεί αυτό το φευγείο των ανθρώπων? Κύριε Πετρόπουλε, σας είπα και πριν ότι τα πανεπιστήμια είναι ένα πρώτο βήμα. Ένα πρώτο βήμα που θα δώσει μια νέα ανάσα στην πόλη. Από εκεί και πέρα έχουμε ήδη ξεκινήσει και νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα, την επόμενη τετραετία, αυτό θα πρέπει να προχωρήσει πλέον στην υλοποίησή του όσον αφορά την δημιουργία αυτών των υποδομών. Έχουμε προχωρήσει στην προσπάθεια για την δημιουργία στην Καστοριά ενός διαμετακομιστικού κέντρου. Ήταν κάτι που το εμπνευστήκαμε και κάτι που πραγματικά προσπαθήσαμε να βάλουμε τις βάσεις ώστε να υλοποιηθεί. Η σύνδεση λοιπόν του αεροδρομίου της Καστοριάς με τη σιδηροδρομική γραμμή Φλόρινα-Κρυσταλλοπηγή-Πόγραδετς, που θα συνδέει την πόλη μας με τη Δυτική Ευρώπη, την Ανατολική Ευρώπη αλλά και με το εσωτερικό της χώρας, η αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καστοριάς με τη δημιουργία αποθηκών και ψυγείων ώστε να μπορέσει εκεί να γίνει ένα μικρό διαμετακομιστικό κέντρο logistic, νομίζω ότι μπορεί να δώσει μια άλλη προοπτική. Η Καστοριά πρέπει να ανακτήσει τον ρόλο που έχασε στη διάρκεια των αιώνων, ένα ρόλο που τον είχε πριν την απελευθέρωσή της ως μια πόλη η οποία ήταν πέρασμα και δρόμος σύνδεσης της Ανατολής με την Δύση.
Παράλληλα, νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον αγροτικό τομέα της οικονομίας. Ήδη με την αρμοδιότητα που είχα τον τελευταίο χρόνο στην κυβέρνηση, προσπάθησα να βοηθήσω όσο μπορούσα τον αγροτικό κόσμο της περιοχής. Να πω χαρακτηριστικά ότι στην Καστοριά δεν υπάρχει μετά από προσπάθεια που κάναμε στο Υπουργείο καμία περιοχή, κανένα χωριό εκτός εξισωτικής με την επαναχάραξη των μειονεκτικών περιοχών. Και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερες προϋποθέσεις ώστε να δώσουμε εφόδια και εργαλεία στους αγρότες μας. Να πω χαρακτηριστικά το τελευταίο διάστημα, για παράδειγμα, ότι έχουμε εγκρίνει το αρδευτικό του γέρμα, το οποίο εδώ και δεκαετίες δεν ήταν προγραμματισμένο να συνδεθεί το φράγμα που υπήρχε με αρδευτικό δίκτυο, και επίσης από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και επίσης από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εγκρίθηκε και το φράγμα, βρέθηκε μάλλον η χρηματοδότηση για το φράγμα της Διποταμίας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά είναι δύο πολύ σημαντικά έργα που παράλληλα με τα αρδευτικά, με την οδοπία και τα έργα που γίνονται σε συνεργασία με την περιφέρεια και με τον πρώτο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για να αναπτυχθεί. Και ο άλλος βέβαια πυλώνας για την ανάπτυξη της περιοχής είναι ο πυλώνας του τουρισμού, όπου πάλι σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού προσπαθούμε να αναδείξουμε την πόλη μας και να την κάνουμε τόπο προσέλκυσης τουριστών. Να πω λοιπόν εδώ επίσης ένα άλλο θετικό αποτέλεσμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, όπου πλέον και με το άνοιγμα της συνοριακής διόδου στον Λαιμό στις Πρέσπες, νομίζω ότι θα δώσει τη δυνατότητα της εισόδου και της προσέλκυσης τουριστών στην περιοχή μας. Ήδη πριν από 2 εβδομάδες έχουν έρθει οι πρώτες 3 πτήσεις με τουρίστες, οι οποίοι έχουν έρθει από την Οχρίδα. Υπολογίζεται ότι μέσα σε ένα χρόνο περίπου 220.000 μόνο οι Ολλανδοί τουρίστες είναι αυτοί που θα επισκέπτονται την περιοχή. Να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εκλογές. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.